Καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα! Καλό απόγευμα στα μισά της εβδομάδας ακριβώς. Μισά Τετάρτη, σήμερα 26 του μήνα. 26 και πάμε λίγο πιο χαλαρά από ζέστη νομίζω. Και αυτό είναι το αγαπημένο μου τραγούδι, σας ευχαριστώ μη χωλήπτη μας. Λαγιοτροπή. Είναι λίγο έξω αεράκι, έχει δροσίσει λίγο καιρό. Είναι πολύ καλύτερη ημέρα από χθες. Ξεκίνησε στην αρχή πολύ συννεφιά και χαρήκαμε ότι θα πάει λίγο πιο χαλαρά η θερμοκρασία σήμερα. Κοιτάξτε, δεν είμαστε τη συννεφιά, όχι, είμαστε του καλοκαιριού, αλλά δεν θέλουμε από τώρα τόση ζέστη. Να πω κάτι, γιατί είμαι πολύ χαρούμενη. Σήμερα έχουμε τέλεια θέματα και έχουμε στο στούντιο πάρα πολύ ωραία παιδιά. Όπως κάθε μέρα έχουμε τέλεια θέματα, Νίκη μου. Νίκη Μπελαδάκη. Ευγενία Σιλιτάκη. Μαζί. Κάθε μέρα μαζί. Σε κόκκινο. Θα τσακωθούμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε πάρα πολύ όμορφα. Πρέπει να λεγόμαστε κάθε μέρα μαζί με αθλητισμό, νομίζω. Ναι, θα ξεκινήσουμε αθλητικά. Όχι, να σου πω κάτι, μπράβο μας, γιατί παρακινούμε τον κόσμο να ασχοληθεί με τον αθλητισμό και με τον εαυτό του. Και φέρνουμε εδώ πέρα καλεσμένους οι οποίοι είναι ειδικοί να μας εξηγήσουν τα ωφέλη του αθλητισμού. Ναι, και πολλά άλλα. Και πολλά άλλα. Κοίτα, σήμερα δεν θα ξεκινήσουμε, αν και αυτό περιλαμβάνει και τρέξιμο που μου αρέσει εμένα. Το συγκεκριμένο άθλημα είναι πολύ αγαπητό, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο είναι τον κόσμο. Κατά κύριο λόγο ανδρικό άθλημα. Ανδρικό δεν θα το έλεγα, έχει επεκταθεί περαιτέρω περισσότερο. Κατά κύριο λόγο όμως, ναι. Είναι αντρικό άθλημα. Αντρικό, αλλά από την οπτική της γυναίκας είναι από άλλη πλευρά αγαπημένο. Μας αρέσει να το βλέπουμε και να το παρακολουθούμε. Δεν ξέρω, μας αρέσει να παρακολουθούμε τον αγώνα ή τους αθλητές. Τον αγώνα. Λοιπόν, εμείς δεν ξέρουμε πολλά, αλλά έχουμε εδώ έναν άνθρωπο ο οποίος το αγαπάει πολύ αυτό. Είναι πολύ νέο παιδί, έχει όμως κάνει πολλά πράγματα, έχει συμμετάσχει σε πολλούς αγώνες. Εμείς δεν τους ξέρουμε όλους, θα μας πει όμως. Μιλάμε για το ποδόσφαιρο. Ναι. Α, δεν το είπαμε, το θεώρησα αυτονόητο. Μιλάμε λοιπόν για το ποδόσφαιρο και έχουμε μαζί μας έναν ποδοσφαιριστή. Ναι. Αξιόλογο ποδοσφαιριστή. Πολύ καλό παιδί, πολύ ωραίο παιδί και πατέρα, παρακαλώ. Ο πατέρας 2 χρονών είναι το παιδάκι του. Μίνα Χαλκιαδάκη. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες. Καλησπέρα από μένα. Χαίρομαι πολύ με τα χέρια. Είναι και αυτός ξεκίνησε. Είναι ήρεμη δύναμη, μπράβο του. Γενικά είμαι ήπιον τόνο. Και πώς παίζεις μπάλα και στον αγώνα. Στον αγώνα δεν είμαι. Ακριβώς το αντίθετο, ναι. Αλλά γενικά προσπαθώ να κρατάω χαμηλό προφίλ. Πόσα χρόνια ασχολείσαι? Πόσα χρόνια. Τώρα θα χάσω το μέτρημα. Από τα 6 μου. Αλήθεια. Ναι. Τα 6 μου ασχολούμαι. Επαγγελματικά από τα 19. Δηλαδή έχει γίνει το επάγγελμά μου. Ο τρόπος ο οποίος εργάζομαι πλέον είναι αυτός. Πώς ξεκίνησες να ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο? Υπήρχε κάποιο πρότυπο και έλεγες θέλω να γίνω σαν αυτό ή μέσω της οικογένειάς σου? Πιστεύω κάθε νέο παιδί έχει πρότυπο τον πατέρα του που έπαιζε μπάλα. Ο δικός μου πατέρας ήταν και αυτός ποδοσφαιριστής. Ναι. Σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Έπαιζε το Γιούχτα στην ομάδα των Αρχανών, στην ομάδα την οποία ξεκίνησα κι εγώ. Ο παππούς μου ήταν σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Πολλές δεκαετίες πίσω. Χαλκιαδάκης κι αυτός. Χαλκιαδάκης, Μινάς, όπως εμένα. Και με αυτά και με αυτά συνέχισα κι εγώ. Μπήκα στο τρυπάκι που λέω λόγος και πραγματικά δεν βρίσκω κάτι άλλο να με κάνει τόσο χαρούμενο όσο το ποδόσφαιρο. Ναι, αλλά το ποδόσφαιρο έχει πάντα πολλές πλευρές. Τι εννοώ? Το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα το οποίο έχει κάποια ίσως οριακή ηλικία. Έχει κάποιους τραυματισμούς. Έχει όμως και πολλά άλλα θετικά. Και θέλουμε να σε ρωτήσουμε εσύ ποια θετικά έχεις ξεχωρίσει μέχρι τώρα, γιατί είσαι ακόμα σε πολύ καλή ηλικία για να παίζεις ποδόσφαιρο, και ποια αρνητικά έχεις συναντήσει? Κοίταξε να δεις. Τα θετικά καταρχήν είναι η υγεία που προσφέρει ο κάθε αθλητισμός, ο αθλητισμός γενικά, το κάθε άθλημα. Τώρα με το ποδόσφαιρο τα ωφέλη είναι πολλά. Σίγουρα όσοι πούνε ότι δεν παίζουν ποδόσφαιρο γιατί αυτό είναι το πιο δημοφιλές άθλημα, θα πούν ψέματα. Σε όλους αρέσει η αναγνωρισιμότητα. Και δεν θα το κρύψω ότι και εμένα μου αρέσει. Απ' την άλλη, αν φτάσει σε ένα καλό επίπεδο, όπως είπες εσύ, μπορεί η ηλικία να, σε κάποια ηλικία να σταματάς. Όμως με όλη αυτή την καριέρα που είσαι πίσω, θα συνεχίσεις να κάνεις άλλα πράγματα στο μέλλον. Και είναι κάτι πιστεύω που όλοι θέλουμε να ακολουθήσουμε. Μίλησες για καριέρα, οπότε μπορείς να μας περιγράψεις με λίγα λόγια τα βήματά σου στο ποδόσφαιρο, την πορεία σου μέχρι στιγμής. Βλέπουμε και στιγμιότυπα ωστόσο εμείς από αγώνες σου. Και έχουμε και πλάνα από κάποιες ωραίες στιγμές. Ωραία, τέλεια. Ναι, ξεκίνησα όπως είπα πριν από τον Γιούχτα. Έπειτα πήγα στον Όφη, στην Ακαδημία του Όφη. Και από εκεί πήγα στο Αθλόπολης, μια ακαδημία που στεγάζεται στην Αμουδάρα. Είναι, να κάνω μια αναφορά, από τις καλύτερες ακαδημίες στο Ηράκλειο, αν όχι η καλύτερη. Κάθε χρόνο βγάζει παιδιά τα οποία τα πηγαίνει
σε ΠΑΕ, ποδοσφαιρικές, δηλαδή σε επαγγελματικές ομάδες. Φέτος έδωσε, αν δεν κάνω λάθος, 8 παιδιά στον Όφη. Κάνουν τρομερή δουλειά εκεί. Από εκεί βγήκα κι εγώ και ήταν η Ακαδημία που μου έδωσε το κάτι παραπάνω. Δηλαδή από εκείνη την ομάδα έκανα μεταγραφή και πήγα στον Παναθηναϊκό. Και τι έζησες εκεί, πες μας λέω, γιατί εντάξει, μα προσωπικά είναι η ομάδα μου, ο Παναθηναϊκός. Οπότε, πώς είδες το κλίμα εκεί? Κοίταξε, πιστεύω για κάθε νεαρό παιδί, ας πούμε από τα 13, 14, 15 και πάνω, εάν έχει την ευκαιρία, του προτείνω να το ζήσει, γιατί είναι κάτι το πραγματικά πρωτόγνωρο και πρωτότυπο, ο τρόπος που δουλεύει αυτή η ομάδα. Μια μεγάλη ομάδα. Ναι, μια μεγάλη ομάδα. Θα πω για αυτή την ομάδα, επειδή ξέρω ότι τα έζησα από μέσα. Είναι απίστευτο, δηλαδή ξυπνάς, πηγαίνεις σχολείο, τα φαγητά, όλα, οι προπονήσεις, δηλαδή είναι τέλεια. Είναι σαν να πηγαίνεις σε εκδρομή, αλλά κάνεις συγχρόνως αυτό που αγαπάς. Έχοντας έτσι μια σφαιρική άποψη πάνω στο άθλημα και επειδή έχεις συμμετέχει σε πολλές ομάδες και επειδή σίγουρα θα παρακολουθείς, ποια είναι η άποψή σου για το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα του σήμερα? Νομίζω ότι αυτό, αν το πάρουμε σαν θέμα, μπορούμε να καλύψουμε πολλές ώρες. Συνοπτικά, ναι. Είσαι ευχαριστημένος, ικανοποιημένος από την εικόνα που έχεις? Γίνονται προσπάθειες, πραγματικά, το ποδόσφαιρο να γίνει καλύτερο στην Ελλάδα. Υπάρχουν κάποιοι εξωτερικοί παράγοντες, οι οποίοι δεν το αφήνουν. Όμως, βλέπω τα τελευταία χρόνια, υπάρχει περισσότερη τεχνογνωσία πάνω στο θέμα. Υπάρχουν ανθρώποι που πραγματικά το αγαπάνε και θεωρώ ότι κάνουμε βήματα μπροστά. Ναι. Παρότι υπάρχουν κακό κείμενα πάντα και παντού. Σίγουρα παντού θα υπάρχουν αυτό, σε όλες τις δουλειές, σε όλες τις περιστάσεις, σε όλες τις καταστάσεις, παντού. Εσύ μίλησες τώρα για τον Παναθηναϊκό που πήγες. Σε τι ηλικία ήσουν, μέχρι τι ηλικία ήσουν εκεί? Ήμουν μέχρι τα 19. Μέχρι τα 19. Και μετά φεύγεις από τον Παναθηναϊκό και πας? Πάω στην Κύπρο. Α, πήγες Κύπρο. Ναι, επαγγελματίας πλέον. Ήθελα να παίξω επαγγελματικά. Όχι τόσο στο να πληρώνομαι, γιατί αυτό ήταν ο σκοπός μου, όσο το να ζήσω το όνειρό μου, που από μικρός ήταν να γίνω επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Το όνειρό σου ήταν αυτό? Ναι, ναι. Τώρα? Τώρα, επειδή έχω πετύχει αυτό το όνειρό μου, έχουμε πάει ένα σκαλί παραπάνω και θέλω να παίξω μια συγκεκριμένη ομάδα. Φυσικά δεν μπορώ να την... δεν μπορείς. Δεν μπορώ να την αναφέρω. Όσοι με ξέρουν λογικά γνωρίζουν ποια είναι αυτή. Αλλά... Έχεις ξεκινήσει η προετοιμασία ή όχι? Έχω ξεκινήσει μόνος μου, γιατί ακόμη οι περισσότερες ομάδες δεν έχουν ξεκινήσει προετοιμασία. Οπότε αυτές τις μέρες ευελπιστώ κι εγώ να ακολουθήσω μια ομάδα. Μάλιστα. Είναι κάτι πολύ όμορφο να βλέπεις νέα παιδιά, γιατί θα το πούμε. Είσαι 24 χρονών. Ναι. Και αυτή τη στιγμή μας λες ότι έχεις πραγματοποιήσει το όνειρό σου, τουλάχιστον αυτό το επίπεδο, να παίξεις σαν επαγγελματίας. Πολύ σημαντικό. Και πολύ σημαντικό όταν είσαι μόλις 24 και λες ότι κάτι, αυτό το σκαλί που λες ότι ανέβηκες, τέλος, έχει κλείσει για σένα, πάει σε κάτι άλλο τώρα. Βέβαια. Η ομάδα που μας λες, που δεν μας λες μάλλον, είναι ήδη στα σκαριά αυτό που έρχεται για τη νέα σεζόν. Έχεις κάποιο πλάνο, υπάρχει κάποιο μυστικό, κάποιο κλειδί για να μπεις σε αυτή την ομάδα? Ή απλά το έφτιαξες? Σε αυτή την ομάδα πλάνο και κλειδί δεν υπάρχει. Αλλά υπάρχει πλάνο και κλειδί, όπως λες, στο να είσαι ο καλύτερος εαυτός που μπορείς, ώστε να τα καταφέρεις. Τώρα υπάρχουν κάποιοι παράγοντες. Πολλές φορές η τύχη, για παράδειγμα, ένας τραυματισμός, κάτι, δυστυχώς υπάρχουν και είναι πολύ δύσκολη. Σου έχει τύχει κάποιος τραυματισμός σοβαρός? Ναι. Δυστυχώς αυτή τη σεζόν, τη φετινή, ήμουνα έξω συνολικά 5 μήνες από τον τραυματισμό. Δηλαδή, μόλις έφευγα από τον ένα, πήγαινα στον άλλον. Νομίζω δεν υπάρχει χειρότερο. Ναι, δεν υπάρχει χειρότερο. Στην ψυχολογία του ποδοσφαιριστή, βασικά του κάθε ανθρώπου, όταν δεν μπορεί να δουλέψει, είναι σίγουρα στα πλήν. Να κάνω εγώ μια ερώτηση απορίας που έχω. Ναι. Γιατί, εντάξει, λένε ότι οι πιο γρήγοροι παίκτες στο ποδόσφαιρο μέσα και πιο κοντοί. Είσαι πολύ ψηλός για ποδοσφαιριστής, είσαι γρήγορος. Ναι, να σου πω, αυτό είναι ένας μύθος. Βασικά, κοντοί ποδοσφαιριστές σχεδόν ποτέ δεν είναι γρήγοροι. Απλά είναι πιο εκρηκτικοί στα πρώτα βήματα λόγω της, του ύψους. Βοηθάει το. Ναι. Και δεν έχουν και πολύ αντίσταση από τον αέρα. Είναι λες αυτό? Ναι. Όχι, ισχύει. Ναι, νομίζω και εγώ ότι ισχύει. Ναι, απλά επειδή είμαι εγώ, γι' αυτό το λέω. Εσύ όμως είσαι ψηλός και τι θέση παίζεις? Η πραγματική μου θέση είναι επιθετικός. Αλλά οι περισσότεροι προπονητές με τραβάνε πιο πίσω. Δεν έχω καταλάβει ακόμη τον λόγο. Προφανώς βοηθάω σε άλλα πράγματα, τα οποία τα κάνω άθελά μου. Οπότε
Δεν με πειράζει. Εγώ θέλω πάντα να δίνω το 100% των αντοτήτων μου και όπου μου ζητηθεί δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Άρα είσαι center for, έτσι το λένε. Ναι, ναι, κανονικά είμαι center for. Με ενθουσιάζει κάθε φορά που μιλάς για φαγητάκι για ποδόσφαιρο, αλήθεια στο λέω. Ναι, και για άλλα αθλήματα. Αλλά ναι, όχι, για το τρέξιμο δεν τα έχουμε και πολύ. Με βάση αυτό, λοιπόν, αφορμή πήρα. Πώς σε κέρδισε το ποδόσφαιρο και δεν σε κέρδισε κάποιο άλλο άθλημα, θα μπορούσε να το συνδυάσει. Ναι. Ή και όχι. Η καθημερινότητά σου, θέλω να πω, είναι τόσο πιεστική ώστε δεν μπορείς να χωρίσεις κάποιο άλλο άθλημα. Παραδείγματος χάρη το τρέξιμο, το στίβο. Συνήθως ξέρεις, το βλέπουμε από τους ποδοσφαιριστές να είναι ξεκάθαρα εκεί. Είναι εκεί, ναι, ναι. Αλλά θα μπορούσες. Να σου πω, όταν κάνεις ποδόσφαιρο, δεν μπορείς να κάνεις και στίβο μαζί. Γιατί το ποδόσφαιρο μέσα περιέχει τόσα τρεξίματα πλέον, τα οποία δεν θα σου επιτρέψουν να πας να κάνεις. Ναι. Αυτό το άθλημα. Ενδυνάμωση, ναι. Τρέξιμο συνέχεια. Ναι, δεν χρειάζεται. Τώρα από εκεί και πέρα μου αρέσουν οι πολεμικές τέχνες πάρα πολύ. Mm. Αλλά λόγω του ποδοσφαίρου δεν μπορώ να τις εφαρμόσω στην ίδια, στο ίδιο επίπεδο. Είναι και επικίνδυνο για τον τραυματισμό που ανέφερες πριν. Μπορεί να ασχοληθείς με κάτι άλλο που αγαπάς και να προκύψει από το πουθενά ένας τραυματισμός που σου κάνει κακό στη δουλειά σου. Πραγματικά, σίγουρα. Η καθημερινότητά σου πώς είναι? Η καθημερινότητά μου όταν είναι σε περίοδο αγώνων είναι να ξυπνάμε το πρωί, όπως πιστεύω και θέλω να ελπίζω όλοι οι αθλητές. Τρώμε ένα καλό πρωινό, να κάνουμε κάποιες ασκήσεις που ενδεχομένως να έχουμε είτε αθλητικές είτε ψυχολογικές. Να περάσει το πρωί όμορφα και μετά να πάμε στην προπόνηση. Συνήθως έχουμε πρωί και πολλές φορές και απόγευμα, οπότε η μέρα γελάει έτσι. Τα συνδυάζεται και με γυμναστική, με όργανα. Ναι, ναι, εννοείται. Και τι συμβαίνει με την κορούλα που έχεις, δεν μπορούσα να μην το ρωτήσω. Ναι. Πόσο χρονών είναι? Ναι, 2 χρονών και 8 μηνών. Α, θυμάσαι και τους μήνες. Μπράβο, είσαι πολύ καλός μπαμπάς και θυμάσαι και τους μήνες. Πώς αποφάσισες να κάνεις οικογένεια, είσαι μικρός σε ηλικία. Παρ' όλα αυτά όμως το στηρίζεις, το υποστηρίζεις. Ναι, βασικά δεν θα έλεγα ότι είμαι μικρός ηλικία. Αν θυμηθώ τον πατέρα μου ή τον παππού μου ή τη γιαγιά μου. Άσε με να το πω γιατί αυτό μου άρεσε. Μπράβο, ξαναπες το. Δεν θεωρώ ότι είμαι μικρός. Ναι. Οπότε θεώρησα ότι είναι σωστό και ότι είναι η κατάλληλη ώρα για να γίνει. Θα ήθελα να το κάνω μικρότερος, αλλά όταν είσαι μικρότερος δεν έχεις την ίδια οικονομική δυνατότητα και πιστεύω ότι παίζει μεγάλο ρόλο στο να ξεκινήσεις μια οικογένεια. Και ίσως και αυτός να είναι τώρα ο λόγος που κάποιοι δεν ξεκινάνε την οικογένειά τους, γιατί υπάρχει λεγόμενη κρίση πλέον και είναι κάπως δύσκολο. Δεν μπορείς να εξασφαλίσεις μια ποιότητα, έστω και κάτι. Ή τέλος πάντων δεν είσαι ακόμα τόσο, όχι κατασταλαγμένος σαν χαρακτήρες, κατασταλαγμένος οικονομικά για να μπορέσεις. Σίγουρα, σίγουρα. Βλέπω παιδιά στην ηλικία μου που ακόμη δεν ξέρουν τι θα κάνουν στη ζωή τους, γιατί πάνε από τη μία δουλειά στην άλλη. Αυτό δεν είναι. Είναι όμως κάτι πολύ θετικό ότι εσύ παρότι κάνεις αυτό που αγαπάς και είναι αυτό το άθλημα και πολύ είμαστε λίγο προκατελημένοι με αυτό το άθλημα, είσαι πολύ κατασταλαγμένος σαν χαρακτήρας και ξέρεις πολύ καλά τι θέλεις. Φαίνεται αυτό ότι ξέρεις τι θέλεις και στο επαγγελματικό σου κομμάτι και στο προσωπικό. Και είμαστε σίγουροι θα σε δούμε και σε πολλά άλλα μεγάλα από τη στιγμή που είσαι έτσι σαν χαρακτήρας. Βέβαια. Και μία άλλη ερώτηση θέλω να κάνω εγώ με βάση αυτό που είπες πριν. Το ποδόσφαιρο σαν επάγγελμα είναι το επάγγελμά σου αρχικά? Ναι, ναι. Σαν επάγγελμα λοιπόν μπορεί να σου εξασφαλίσει μια αξιοπρεπή ζωή για μια οικογένεια? Κοιτάξτε. Το ποδόσφαιρο της Ελλάδας, γιατί το ποδόσφαιρο... Ναι, όχι μόνο για σένα, γενικά. Είναι κάποιες χώρες που υπάρχουν επαγγελματικές κατηγορίες, οι οποίες είναι από την τρίτη ή τέταρτη κατηγορία. Στην Ελλάδα είναι από τη δεύτερη. Θεωρώ ότι στην Ελλάδα σε κάποιες ομάδες της τρίτης, τη τάξη κατηγορία, είναι ok, μπορείς να ζήσεις. Και στη Β και Α θεωρώ ότι πλέον το επάγγελμά σου, αν δεν ζεις από αυτό, δεν ξέρω από τι μπορείς να ζήσεις. Δηλαδή, εγώ τώρα από τα 19 μου ζω μόνο από αυτό. Αλλά σίγουρα έχει μεγάλη διαφορά με το εξωτερικό. Δηλαδή, στο εξωτερικό... Βιοπορείς είναι... πολύ πιο άνετα, ναι, από ναι, αυτό. Ναι, ναι, πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο εύκολα, θεωρώ. Ναι, εδώ λίγο στη Γάμα και στην Δέλτα Εθνική δεν είναι τόσο εύκολο. Όχι, και τόσο θεωρώ ότι... Από ό,τι ακούω δηλαδή και από παιδιά που γνωρίζω, δύσκολα θα πληρωθούν, δύσκολα θα ζήσουν από αυτό μάλλον. Ναι. Εσείς από τους τυχερούς λοιπόν. Ναι. Να συνεχίσεις έτσι και να συνεχίσεις και τόσο καλός μπαμπάς. Ναι. Και άντεξε το επόμενο με το καλό. Να συνεχίσεις να σκοράρεις και να σκοράρεις και στη ζωή της γυναίκας σου, της συντρόφου σου και της κορούλας σου. Γενικότερα έχεις επιτυχίες παντού. Σκόρ παντού. Αν και center for, center for δεν βάζουν γκολ. Βάζουν. Αυτοί τα βάζουν. Οι επιθετικοί δεν βάζουν. Αυτή είναι. Η επιθετική είναι center for. Α, ναι.
Το έχασα λίγο. Αφού δεν πειράζει. Παίζει μπροστά μπροστά. Όλα καλά. Σέντερφορ είναι αυτό που παίζει μπροστά μπροστά. Δεν το έχω. Θέλω μια διατριβή περισσότερο στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, μην άσχαλε και δάξει μαζί μα. Θέλει να κάτσει την παρέα μα να δούμε κάτι πολύ ωραίο να μα κάνει να μα πει και τη γνώμη σου. Διαβάζει καταρχά βιβλία, διαβάζει. Διαβάζω βιβλία, ναι. Να διαβάζει και στη μικρούλα. Να διαβάζει και στη μικρούλα. Γιατί ο Άινστάιν είχε πει ότι όταν διαβάζει ένα παιδάκι από μικρό παραμυθάκια, έτσι, βιβλιαράκια, ακόμα και άρθρα από περιοδικά, μπορεί και να μην καταλαβαίνει, όμως υποσυνείδητα, ναι, γίνεται πιο έξυπνο. Και σίγουρα επειδή είναι σφουγγάρι, αυτή τη στιγμή η κόρη μου έχει φτάσει σε επίπεδο να διαβάζει εκείνη παραμύθια σε μένα. Έτσι, με τα περισσότερα παιδιά μετά. Μόλις κλείσουν το πρώτο έτος. Ναι, μετά τα έχουν μάθει απ' έξω. Και είναι και όταν έχει και νέο μπαμπά και νέα μαμά, νομίζω ότι ένα παραπάνω. Είναι καλό και σημαντικό.